Αναστολή λειτουργίας των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Λάρισα για αύριο Τετάρτη και μεθαύριο Πέμπτη. Λόγω καύσωνα και υψηλών θερμοκρασιών, ανακοίνωσε ο Δήμος Λαρισαίων. Όπως εξήγησε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού Ηρακλής Γεωργιώκας, δεν είναι αποφασιστική λειτουργία των σχολείων μέχρι τις 11.30 το πρωί, όπως συνέβη με περιφερειακές σχολικές μονάδες, καθώς θα δημιουργούσε αναστάτωση στους γονείς, οι οποίοι θα έπρεπε να παραλάβουν τα παιδιά τους στη μέση της ημέρας από το σχολείο. Η θερμοκρασία σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι στους 38 βαθμούς. Θεωρώ ότι καλώς αποφασίσαμε χθες να αφήσουμε τα σχολεία σήμερα να λειτουργήσουν. Καθώς προβλέπεται ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας πάνω από 40 βαθμούς, έχουμε αποφασίσει για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας να αναστέλουμε τη λειτουργία τους για την Τετάρτη και την Πέμπτη. Κρίναμε ότι θα δημιουργούσαμε αναστάτωση σε γονείς, οι οποίοι θα έπρεπε να, με κάποιο τρόπο να παραλάβουν τα παιδιά τους 11.30 ώρα στη μέση της ημέρας από το σχολείο και θα δημιουργούσε πρόβλημα στην πόλη εν γέννη. Οπότε αποφασίσαμε για αναστολή της λειτουργίας Τετάρτη και Πέμπτη. Ανέφερε επιπλέον ότι τα σχολεία διαθέτουν ανεμιστήρες, αλλά δεν διαθέτουν όλες οι σχολικές μονάδες κλιματιστικά. Κάτι που θα εξεταστεί στο μέλλον. Ανεμιστήρες υπάρχουν, δεν διαθέτουν air condition όλα τα σχολεία της πόλης. Αυτό βέβαια είναι κάτι που, καθώς με την κλιματική αλλαγή αυξάνεται η θερμοκρασία, θα πρέπει εν καιρό να το δούμε. Να σημειωθεί ότι η θερμοκρασία στη Λάρισα σήμερα έφτασε τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ αύριο αναμένεται να ξεπεράσει τους 40.